Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου. Είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα από τα αφιερώματα για τον ελληνικό κινηματογράφο, από αυτά τα ιδιαίτερα συγκεντρωτικά, θα έλεγα, αφιερώματα. Αφιέρωμα στα remakes. Τι είναι remake, ξέρουμε όλοι, Είναι το ξαναγύρισμα εν προκειμένου μιας ταινίας και δει στον ελληνικό κινηματογράφο πάντα, με τα ίδια υλικά, με άλλα υλικά, με ίδιους συντελεστές, με διαφορετικούς. Όπως και αν είναι, λανθασμένα αναφέρεται ότι το πρώτο remake ελληνικής ταινίας είναι το «Γαμπρός από το Λονδίνο», που έγινε λίγες μέρες η πρώτη προβολή του μετά την Χούντα, σε επαναφορά της ταινίας του Αλέκου Σακελάριου «Παπούτσι από τον τόπο σου» του 1946, γιατί στο σημερινό μας αφιέρωμα θα βρούμε τουλάχιστον μία ταινία που είναι νωρίτερα το remake της. Το 1965 ο Γρηγόρης Γρηγορίου υπογράφει ένα από τα φιλμ για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Remake βέβαια στον ελληνικό κινηματογράφο υπήρχαν και παλιότερα. Δεν ξεχνάμε ποτέ τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας και τις διάφορες εκδοχές του. Δεν ξεχνάμε πάρα πολλές άλλες ταινίες που στο μεταξύ ή και αργότερα από το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται οι συγκεκριμένες ταινίες για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα έγιναν, όπως ας πούμε το «Αγάπησα μια πολυθρόνα» με το Βουτσά, που είχε γυριστεί και με το Χατζηχρήστο ως το παιδί της πιάτσας, όπως ο «Θαλασσόλικος» πάλι με το Χατζηχρήστο, για το «Καπετάνιος για κλάματα». Είναι πάρα πολλά τα φιλμ. Είναι πάρα πολλά και στη σύγχρονη εποχή. Είδαμε να μεταφέρονται στον κινηματογράφο τον πολυσινεμά πια, «Η Γαμπρή της Ευτυχίας», «Το Ζητείτε Ψεύτης» και άλλα, σε μια προσπάθεια να γνωρίσει και το νεότερο κοινό όλα αυτά που είχαν προηγηθεί, αλλά βέβαια κάποιοι πιο ας πούμε σκεπτικιστές λένε στην αναγκαιότητα να υπάρξει κάτι έτοιμο, κάτι δοκιμασμένο, κάτι το οποίο ήδη έχει δουλέψει στο παρελθόν και γιατί όχι να δουλέψει και στο παρόν και στο μέλλον. Και είναι προφανές βέβαια πως όσο πιο κοντά χρονικά είναι αυτό το remake, το ξαναφτιάξιμο, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιοι από τους συντελεστές, οι ίδιοι δημιουργοί, ο ίδιος σκηνοθέτης, ας πούμε, να βρίσκεται στο ίδιο εγχείρημα ή και κάποιοι από τους τοπιούς, όπως θα δούμε και θα ακούσετε εδώ στο σημερινό μας αφιέρωμα. Ας πούμε, όταν είναι ένας δημιουργός, ειδικά ο σκηνοθέτης που έχει μια μακρά πορεία μέσα στο χρόνο, μπορεί να βρίσκεται πολύ εύκολα πίσω από την σκηνοθετική κάμερα και στα διάφορα remake που κατά καιρούς θα επιχειρήσει. Στο εξωτερικό το έχουμε δει αυτό με τον Alfred Hitchcock, ας πούμε, ένα παράδειγμα που έρχεται αμέσως στο μυαλό, για τον άνθρωπο που γνώριζε πολλά με το remake που έκανε 20 χρόνια μετά από το πρωτότυπο, αλλά και άλλους, και στο εσωτερικό θα έλεγα το έχουμε δει κυρίως με τον Αλέκο Σακελάριο, που θα τον συναντήσουμε οπωσδήποτε και στο σημερινό μας αφιέρωμα. Στάση λοιπόν σήμερα στον μέγιστο Λογοθετίδη, σε έναν από τους σπουδαιότερους τοπιούς που έβγαλε το ελληνικό θέατρο, και δυστυχώς είδαμε πολύ λίγες ερμηνείες του στον κινηματογράφο. Και αυτός, όπως και η Μέρη Αρώνη, όπως άλλοι που δεν καταγράφηκαν καθόλου στο κινηματογραφικό πανί, έμειναν και θα μείνουν στις επόμενες γενιές για κάποιες από τις χαρακτηριστικές ερμηνείες τους. Βασίλης Λογοθετίδης λοιπόν. Και όταν κάναμε δηλαδή το αφιέρωμα για τον Βασίλη Λογοθετίδη, υπήρξαν αρκετά μηνύματα και πάρα πολλά σχόλια σχετικά με τα φιλμ που έπαιξε ο Λογοθετίδης. Σήμερα λοιπόν θα πάμε πίσω εκεί, πολλά χρόνια πίσω, για να δούμε τις 4 ταινίες που έγιναν remake για τον Βασίλη Λογοθετίδη. Για έναν από τους σπουδαιότερους κωμικούς, για μένα ο μεγαλύτερος κωμικός ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, αν και έπαιξε μόλις 11 ταινίες. Η 10η ξεκινούσε από το 1952, η 10η ήταν το «Ένας ήρωας με παντούφλες» το 1958 και λίγο αργότερα πέθανε το 1960. Αλλά δεν ήταν ζωή όταν έγιναν αυτά τα remake. Σε τουλάχιστον 4 ίσως και 5 με ένα ερωτηματικό ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ο ίδιος, υπήρξαν νεότερες εκδοχές. Σε αυτές θα μείνουμε. Το ενδεχομένως είναι ακριβώς για το ξεκίνημα, όπου θα παίξουμε τώρα την επιρροή από το «Ούτε γάτα ούτε ζημιά» του 1955, είναι αυτή η ταινία.
Αλλά βεβαίως τα κίτρινα γάντια που έγιναν 5 χρόνια αργότερα, το 1960, δεν είναι ακριβώς remake. Υπάρχει όμως όλη αυτή η λογική του Σακελάριου και του Γιαννακόπουλου στο σενάριο, δηλαδή με την συζυγική απάτη. Εδώ βέβαια υπάρχουν διάφορα ευρήματα στα κίτρινα γάντια, όπως το περίφημο εύρημα του Μπρίλι. Ξέρετε, θα παίξουμε τώρα ανάμεσα σε άλλα και τη σκηνή αυτή, η γνωστή πορτοκαλάδα από πορτοκάλι κλπ. Ενώ στην πρωτότυπη ταινία, ένας διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης εταιρείας, παντρεμένος μια νεότερη γυναίκα, δέχεται η σύζυγός του ερωτική πολιορκία. Εκείνος κάνει τα δικά του, συναντώνται με έναν τρόπο, εσείς που έχετε δει το φιλμ, δεν θέλω να πω πολλά για τις ταινίες, για να ακούσουμε περισσότερες σκηνές και όλα αυτά που εξελίσσονται και να κάνουμε τους παραλληλισμούς όπου υπάρχουν. Συναντώνται λοιπόν στο χωριό εκεί, που ο ίδιος ο Φωτόπουλος, που θα ακούσουμε εδώ, που είναι ο σταθμάρχης με τη σφυρίχτρα, το χαρακτηρίζει, τι άλλο, κόμβο. Και μετά αναφορά στα κίτρινα γάντια, όπου ο Σταυρίδης παίζει ένα σύζυγο στα πρόθυρα εγκεφαλικού ή καρδιακού επεισοδίου ενδεχομένως, ας πούμε, που ζηλεύει την σύζυγό του, που υποδίει τη Μάρο Κοντού κλπ. Κλπ. Όλα αυτά εδώ. Μείνετε μαζί μας. Σταμάτα το! Ποιο? Πετάνω την ταχύα, την οτοματρίστα. Για πού να τη σταματήσω. Αχ, κούνατε το ρημάδι αυτό, τι το κρατά το ρημάδι, κούνατε. Τι σα επιβάλλει το οτοματρίστα. Αχ, ερωτήσει τώρα κύριε Σταμάρχα μου. Και τη χάσατε. Τη χάσαμε και Σταμάρχα. Και πώ τη χάσατε. Από τη μια εσεντούκα, από την άλλη εσπρίνη τη χάσαμε. Και σένα πάλι κύριε Σταμάρχα, σου δώσει υπηρεσία μια σφυρίχτρα και όλη την ώρα. Προ. Και όποιο φύγει, έφυγε και όποιο μείνει, έμεινε. Τι να σα πω, λυπάμαι πολύ. Αμα λυπάσαι εσύ, εμεί τι πρέπει να κάνουμε τώρα κύριε Σταμάρχα. Μα και εσεί πάλι χαρά στο σταθμό. Τη Μαριά είναι εδώ, κατεβαίνουν οι επιβάτε. Δεν κατεβαίνουν, έτσι και κατέβουνε. Άντε ρε λολότα με την ασπιρίνη σου. Και τι φταίω εγώ, αυτή που φράξανε την πόρτα. Όπω και τι ώρα περνάει άλλο τρένο. Αύριο το πρωί στις 10. Πάμαν, αύριο. Και μέχρι τότε δεν περνάει τίποτα άλλο. Τίποτα. Άντε ρε λολότα, και τι είναι εδώ πέρα είπαμε. Τη Μαριά. Τη Μαριά, άντε ρε λολότα με την ασπιρίνη σου. Μάλιστα που θες και νερό. Τι το θες το νερό. Οι βαλίτσες μας θα γίνουν. Μην ανησυχείτε, θα ειδοποιήσω. Τίποτα άλλο. Υπάρχει κανένα ξενοδοχείο εδώ πέρα, κύριε καθαρό. Δυστυχώς. Ακάθαρτο. Δεν έχει ξενοδοχείο. Τότε τι κόμπος είναι. Δηλαδή, μας έκαψες με το σφυριχτράκι σου. Τι να σας πω κι εγώ. Τι να μας πεις και τι να σου πούμε τώρα. Όφου, καμιά φλογέρα υπάρχει. Τι πράγμα. Φλογέρα λέω. Τι να την κάνετε τη φλογέρα. Τι, όπως πάμε, θα τη στήσουμε σε καμιά ραγούλα. Να μην έχουμε και καμιά φλογέρα να περνάει η ώρα. Τι λες τώρα. Άσε με ρολότα. Άσε με ρολότα. Έχω δει κι άλλους κόμπους, κύριε Σταθμάρχα. Αλλά θα το δικό σου κόμπο δεν έχω ξαναδεί. Με συγχωρείτε, δεν έχω και την τιμή να σας γνωρίζω. Μακρικώστας. Λαλάκης Μακρικώστας. Μολφέτας πολύ ευτυχής. Εγώ όμως. Πολύ δυστυχής και στον μάρχα μου. Αν ήξερες πόσο δυστυχής είμαι. Θα περάσει. Τι να κάνουμε. Θα περάσει. Αμάν! Τι. Φαίνεται καυγαδίσανε. Ποιος. Οι νιώπαντροι. Ποιοι οι νιώπαντροι. Για ποιος κουβεντιάζουν. Ανιώπαντροι είναι. Τα έχουν αυτά οι νιώπαντροι. Όλο ζήλιες πείσματα και νάζι. Ώστε έτσι λοιπόν. Καυγαδάκι. Ναι. Δηλαδή λογοφέρανε. Θα τσουκρίσουνε. Όχι. Θα να φτιάξουνε. Θα πάει αυτός, θα τη χαϊδολογήσει. Στάσου. Στάσου, βρε Λολότα. Πώς τον βάζεις και τη χαϊδολογάει τη γυναίκα. Αφού είναι ψυχραμένη. Εδώ σου λέει κλειδώθηκε μέσα και... Πω. Στο τραπέζι θα τους τα φτιάξω εγώ. Έναν άκη θα τους βάλω να φιληθούνε με τη βία. Ας τη βία. Ας τη βία. Κακό πράγμα η βία. Μην μπαίνεις στα αντρόγινα. Το καλό που σου θέλω. Πώς δηλαδή. Μέσα στο σπίτι μου και φίλοι τέλος πάντων. Φίλοι, Βέβαια, πολύ φίλοι. Και με τους δύο φίλοι. Μα τώρα είτε φίλος είσαι με τον άντρα, φίλος είσαι και με τη γυναίκα. Φίλος είσαι με τη γυναίκα, φίλος είσαι και με τον άντρα. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Σταθμάρχης. Έτσι είναι το σωστό. Άσε ρε Λολότα, πόψε ρε Λολότα. Ώστε φίλοι λοιπόν. Βέβαια, πολύ. Και γνωριζόσαστε πολλά χρόνια. Πολλά. Και με τους δύο πολλά. Τώρα δηλαδή. Φίλος λοιπόν. Βέβαια. Και με την κυρία. Φυσικά. Και πότε γνωριστήκατε. Δεν είπαμε. Όχι, δεν είπαμε κυρία Σταθμάρχα μου. Δεν είπαμε κυρία Μορφέτα μου. Κάτι αρχίσαμε να λέμε, αλλά τα αφήσαμε στη μέση. Δεν είπαμε που με τον Νίκο έχουμε χρόνια φιλία. Υπηρετήσαμε μαζί στην Αλβανία, στο Ελβασάν. Τα χιόνια του Ελβασάν τα φάγαμε με το κουτάλι. Και με την κυρία, στο Ελβασάν. Τι δουλειά έχει κυρία στο Ελβασάν. Τότε δεν τη γνώριζε την κυρία. Και πότε γνωριστήκανε. Στη Μυτιλίνη. Βέβαια, Μυτιλινιά είναι. Μυτιλινιά. Από καλό σπίτι τον έχει τον τρόπο τη. Λάδια βλέπει, πλούσιο τόπο η Μυτιλίνη. Ώστε έτσι λοιπόν. Ποιο είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνιες. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα. Έχετε από πορτοκαλάδα ρε. Πορτοκαλάδα θέλετε. Ναι. Από πορτοκάλια. Όχι από μουσμούλα. Καλό. Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνιες και πως θα βγάλω μάκρυ. Έχετε πορτοκαλάδα ρε. Πορτοκαλάδα θέλετε. Πορτοκαλάδα, λεμονάδα. Λεμονάδα θέλετε. Άγια λεμονάδα. Από λεμόνια.
Χώρε τι θα γίνω εγώ με αυτό, λε. Ρέχει μια καζόζα. Να δω να δει. Καζόζα, σώδα, ούτε. Να δει, ναι. Χώρε τι θα γίνω εγώ με σένα. Ναι, μια μου λένε, ναι, μονάδα. Μια μορδοκανάδα, μια σώδα. Τι θέτε. Από εδώ, μια τόξο. Πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα δεν θα σου αμήν το ξαναπάμε αυτήν την αρχή. Πορτοκαλάδα δεν. Πορτοκαλάδα. Να φανούκο. Α, και εδώ και μου τέλο πάντων. Να ξεμπερδεύουμε. Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έμεινε Αθήνη. Κατάλαβα. Αμα. Να το και το δεκουμπάκι. Εσύ. Με θέτε. Έλα. Τι με θέτε. Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι. Στον τραπέζι. Ναι. Κανένα. Κάθονται στον τραπέζι οι άνθρωποι. Ποιος καθόταν εδώ μωρέ. Στον τραπέζι. Όχι. Στις καρέκλες. Α. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες μάλιστα. Αλλά εσείς μου λένε στον τραπέζι. Στον τραπέζι δεν καθόνται οι άνθρωποι. Ρε Παναθεμάτω. Ρε λεπέκι μου. Σε αυτές εδώ τις καρέκλες. Που είναι και οι δυο ποτοκαλάδες. Ποιος καθόταν. Εδώ. Ναι. Που είναι και οι δυο μορδοκαλάδες. Ναι. Ποιος καθότανε. Ναι. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρεις δηλαδή. Μου δεν ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Η κυρία Θεοδόρα ήταν. Αλλά πάλι δυο μορδοκαλάδες. Δυο θα ήταν. Κάνα δευγαράκι θα ήταν. Σε δευγαράκι, ε. Πώς. Έρχονται πολλά δευγάρια εδώ. Πολλά, ε. Πολλά, πολλά. Και δεν μου λες. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ στο τραπέζι. Στο τραπέζι. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες πάνε να θεμάσαι. Στις καρέκλες. Λοιπόν, λέω. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Πάει και τέλειωσε. Στις καρέκλες. Στις καρδιές μας τα χαλάσουμε τώρα. Είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε. Μάλιστα. Στις καρέκλες. Μάλιστα. Τι μάλιστα, μωρέ. Τι θέλετε τώρα. Μωρέ, σε ρωτάω, μωρέ. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Πού στο διάλο πάει τώρα. Ζευγαράκι είναι. Θα έχει πάει κατά τα πεφκάνια. Κατά τα πεφκάνια. Ναι. Τα ζευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πεφκάνια και το βράδυ κατά την αμμουδιά. Ώστε έτσι λοιπόν τα ζευγαράκια. Είτε μέρα είναι, είτε νύχτα είναι και κουτσουκέρα το σαντιγκάρουν, ε. Μυρίδι, μυρίδι. Μυρίδι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπάω μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει. Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλογο. Δεν μου λες. Ορίστε. Πού πέφτουνε αυτά τα πεφκάκια. Από εδώ πάνω, ολούθε. Ολούθε. Ναι, ολούθε. Κι έτσι και η νυχτοδόση να μου διάλε. Από εδώ κάτω, ολούθε. Ολούθε. Ναι. Ώστε έτσι λοιπόν, μαντάμε. Ορίστε. Έτσι, μαντάμ. Στη Χαλκίδα με νόμιζες εμένα και μου ήρθες στους Αγίους Θεοδόρους για να αλωνίσεις. Χρόνια που εδώ εγώ. Αμα αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύριο. Και εγώ αγαπά μια 19 χρόνια. Χράσεις τα διάλα. Τι θέλω για να κατέβουμε. Λοιπόν, είπαμε, αυτό δεν είναι ακριβώς remake, αλλά έχει επιρροή τεράστια. Είναι από το θεατρικό Ιρένα Εξόκυλε, τον Σακελάριο Γιαννακόπουλου. Και βέβαια έχει και επιρροή και από τον Ζηλιαρόγατο του Τζαβέλα, που είχε παίξει εξάλλου ο Λογοθετήδης νωρίτερα. Αμέσως μετά, δηλαδή, την Κάλπικη Λύρα, αν θυμάμαι, ήταν ο Ζηλιαρόγατος. Εδώ ο ήρωας που υποδίεται ο Σταυρίδης, μιλάω πάντα για τα κίτρινα γάντια του 1960, δεν έχει κάνει μπαγασιά. Απλώς κυνηγάει να βρει το ζευγαράκι στο οποίο υποψιάζεται ότι είναι η σύζυγός του. Και δεν αντιστέκομαι στον πειρασμό για αυτό τον οριακό ηθοποιό, τον Νίκο Σταυρίδη, να παίξω τώρα αυτή την φοβερή σκηνή, ένα φοβερό σόλο μετά τον Μπρίλι και την συνάντηση αυτή, που αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω, πως άλλο είναι ένα ζευγαράκι και άλλο η Λεγιόν των Ξένων. Προσέξτε. Δεν βρες, κυρία μου. Ορίστε. Πού είναι αυτός εδώ. Ποιος. Αυτός που ήταν πρωτήτερα εδώ, ο Τυπαρισάκη με ψηλό. Ο Μπρίλις έφυγε. Έφυγε. Μάλιστα. Εσύ του μαγαζού είσαι εδώ. Μάλιστα. Και δεν μου λες, παρακαλώ. Προδίτερα σε αυτό εδώ το τραπέζι. Όχι το τραπέζι. Στις καρέκλες. Ελέγε. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι. Δηλαδή εδώ που τα λένε, έχει και το δίκιο του ο τρελάρας. Τι πράγμα. Δεν μου λες, κυρία μου. Αυτές εδώ τις πορτοκαλάδες. Τι τις ήπιανε. Γιατί να το. Να το, να το, ολοφάνερο. Τις ήπιανε. Μα δεν καταλαβαίνω. Αχ, τι λέει. Μου, σε παρακαλώ, πρόσεξε με λιγάκι. Έτσι να χαρίσει τα παιδάκια σου αν έχεις. Καλέ, πώς δεν έχω. Και σε λίγο θα έχω και εγγονάκι. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Να το έχεις και να το χαίρεσαι. Αλλά άλλο με νοιάζει εμένα. Τι πράγμα. Αυτές τις πορτοκαλάδες εκεί. Ποιοι τις ήταν. Ένα ζευγαράκι. Ζευγαράκι. Μάλιστα. Ένας κύριος και μια κυρία. Ώστε ζευγαράκι ήταν. Ένας κύριος και μια κυρία. Δεν ήταν να πούμε δύο κυρίες. Αφού λέω ζευγαράκι. Δύο κυρίες δεν είναι ζευγαράκι. Αυτό να μου πεις.
Άλλο ένας κύριος και μια κυρία, άλλο δύο κύριοι, άλλο δύο κυρίες, άλλο τρεις παπάδες, άλλο τέσσερες πυροσβέστες, άλλο πέντε γεωπόνοι και άλλο η λεγιόν των ξένων. Μα τι λέτε, κύριε? Άσε με τι λέω εγώ. Με το καζίκι που έχω πάθει, ό,τι και να πω λίγο είναι. Εσύ να μου πεις. Τι να σας πω? Για το ζευγαράκι που λέγαμε. Πού είναι τώρα? Έφυγε? Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Μάλιστα. Και πού είναι? Μέσα. Μέσα. Πού μέσα? Στην κάμαρη. Και τι είδος κάμαρη είναι αυτή? Κρεβατοκάμαρη. Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα. Και εσύ δεν τρέπεσαι, κερά μου, γριά γυναίκα? Τι να ντραπώ δηλαδή? Πώς δηλαδή? Έτσι το έχετε εσείς εδώ? Όποιο ζευγαράκι έρχεται, πορτοκαλαδίτσα και κρεβατοκάμαρη. Καλέ, τι λέτε? Μυστητή μου, κύριε. Η κοπέλα είναι χτυπημένη. Χτυπημένη? Ναι, εδώ στο κεφάλι. Ποιος τη χτύπησε, αυτός τη χτύπησε? Όχι, καθώς καρφάλωνε σε κάτι βραχάκια. Βραχάκια? Ναι, εγλίστρισε, έπεσε και χτύπησε. Εδώ. Και έτσι ήρθε και μια ζαλάδα. Πώς θέλετε την αφήσω εδώ πέρα? Τη είπα να περάσει μέσα. Ναι, αλλά πέρασε και εκείνος όμως. Μόνη της θα πήγαινε. Θυμηθήκαμε λίγο τις παλιότερες εκπομπές, εκείνες που κάναμε πριν από πολλά χρόνια. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε εδώ. Ναι, θα κάνουμε αφιερώματα και σε άλλους ηθοποιούς. Και εντάξει, νομίζω θα συναντήσουμε και πολλούς από τους αγαπημένους σας, αυτούς που μου στέλνετε εδώ διάφορα. Και για πολλούς, βέβαια, συμφωνώ. Αυτό είπαμε δεν είναι remake. Τα τέσσερα όμως για τα οποία θα μιλήσουμε τώρα και θα ακούσουμε, έχω μοντάρει έτσι τις σκηνές με έναν τρόπο ώστε να ακούγονται παράλληλα σε κάποιες από τις περιπτώσεις, επειδή είναι και ίδια η σκηνή, θα καταλάβετε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στο μοντάζ. Πάμε λοιπόν τώρα στο Σάντα Τσικίτα του 1953, ένα έργο θεατρικό και αυτό, Φώτης Φαγκρής και η Τσικίτα Λόπεζ, είναι ο τίτλος του θεατρικού του Αλέξου Σακελάρου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που το έκαναν με τη σκηνοθεσία του Σακελάριου Σάντα Τσικίτα το 1953 και έπαιξε βέβαια ο λογοθετήδης Ηλία Λιβικού, ο Στέφανος Στρατηγός στο ρόλο του ξαδέλφου, που αυτό τον φτωχό υπάλληλο προσπαθεί να τον διευκολύνει οικονομικά και τον βάζει στην λογική ενός εικονικού γάμου για την ελληνοποίηση μιας αρτίστα που θέλει, εν πάση περιπτώσει, να παραμείνει στη χώρα, και αυτός ο ξάδερφος ως ιδιοκτήτης του κέντρου θέλει οπωσδήποτε να την κρατήσει. Πριν γίνουν όλα αυτά όμως, υπάρχει ο φοβερός διευθυντής που στο πρωτότυπο έργο τον υποδύεται ο Θάνος Τζενεράλης, στο έργο του 1953 δηλαδή, αλλά στην εκδοχή του 1964, όπου ο Χατζηχρήστος για πρώτη φορά παίζει remake ταινίας του λογοθετήδη, θα ακολουθήσουν άλλες τρεις ταινίες με άλλο όμως πρωταγωνιστή, αγαπημένο και αυτό. Εκεί λοιπόν, στο remake του 1964 που είχε το τίτλο «Παράς και ο Φουκαράς», είναι ο Βασίλης Αυλονίτης ο προϊστάμενος, ο διευθυντής εκεί της εταιρείας, στην οποία πάει και ο ένας, και ο λογοθετήδης και ο Χατζηχρήστος, και ζητούν δάνειο. Με εγγύηση την εργασία και των δύο μας, κύριε Παναγάκο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας κάνετε ένα μικρό δάνειο. Δάνειο? Μέσα. Εξοφλητέων, διαμηνιαίων κρατήσεων από τους μισθούς και των δύο μας και τις μέρες και εμένα, κύριε Παναγάκο. Εσείς λοιπόν, κύριε Φαγκρή, είσαστε εκτός τόπου και χρόνου, Ορίστε. Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζετε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Δεν πρόκειται για σπουδαία πράγματα, κύριε Παναγάκο. Δύο παλιοκαμαρούλες εκεί, καμιά κουζινίτσα, κανένα πετσετικό, κανένα τζετζερετικό. Διαλέξατε την εποχή, βλέπω. Ορίστε. Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Πότε έγινε αυτό, σήμερα? Μέρα. Εγώ ξέρω με τι θυσίες κρατώ ακόμα ανοιχτό αυτό το γραφείο εδώ. Με συγχωρείτε, λέει, εφόσον ξέρω εγώ. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, κύριε Φαγκρή. Και για να μην τα πολυλογούμε, δυστυχώς είναι αδύνατο να σας κάνω χρήσιμος. Μα δεν πρόκειται για κανένα σπουδαίο ποσόν, κύριε Παναγάκο. Είναι περιττόν. Μα σας παρακαλώ, κύριε Παναγάκο, βοηθήστε. Θέλετε να ακούσετε τη συμβουλή μου, κύριε Φαγκρή? Βεβαίως. Τι θα πει αυτό? Πατέρας μας είστε. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Δεν είναι εποχή αυτή για παντρολογήματα. Άλλωστε δεν βλέπω το λόγο της τόσης βίας σας. Ποιας βίας, κύριε Παναγκάκου? 4 χρόνια αρμονιασμένη, κύριε Παναγκάκου. 4. Μάλιστα. Ξέρετε τι λένε οι Γάλλοι? Όχι. Τι λένε οι Γάλλοι? Λένε ότι για δυο ερωτευμένους η ωραιότερη εποχή είναι η εποχή της μνηστείας. Έτσι λένε οι Γάλλοι? Ο Θανάσης όμως δεν συμφωνεί καθόλου με τους Γάλλους, κύριε Παναγκάκου. Ποιος? Ο Θανάσης. Ποιος Θανάσης? Ο Θάνος. Σας παρακαλώ, κύριε Παναγκάκου, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε. Αύξηση? Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Παναγκάκου, το είχατε πει και εσείς. Και είναι και λογικό και δίκαιο. Εδώ που τα λέμε. Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις. Μ' αρέσει, ρε Μιχάλη, που με βάζει μετά να ζητήσω και δάνειο. Δίκιο έχεις, διότι
Σου λέει, κύριε, το δάνειο είναι λεφτά. Mm. Τα δίνω τα λεφτά, τα παίρνω. Δεν εποχή, κύριε Προϊστάμενε. Η οικονομική κρίση, κύριε Περιστέρη, έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Σήμερα έγινε αυτό, κύριε Προϊστάμενε. Εγώ ξέρω με τι κόπους και μόχθους κρατάω ανοιχτό αυτό το γραφείο. Μη βιάζεστε. Δεν είναι καιρός για παντρολοήματα. Μάλιστα. Να μην βιάζουμε. Όχι, δεν βιάζεστε καθόλου. Να βιάζουμε. Τι να βιάζουμε, κύριε Προϊστάμενε, που ξέρετε, εμείς 4 χρόνια βουλοδερνόμαστε αραβωνιασμένοι. Ξέρετε τι λένε οι Γάλλοι. Όχι, δεν ξέρω τι λένε οι Γάλλοι. Ότι η καλύτερη εποχή για τους ερωτευμένους είναι η εποχή των αραβώνων. Εδώ σκεπτόμαστε να κάνουμε μειώσεις. Μειώσεις, δηλαδή τι θέλει και μίλαγα. Βεβαίως. Το 1957 γίνεται το Δελισταύρου και Υιός, όπου είναι βιομήχανος ο λογοθετής, παίζει το ρόλο ενός βιομηχάνου που έχει ένα νεότερο γιο που τον υποδίεται ο Νικολαίδης και φλερτάρει τις διάφορες νεαρές υπάρξεις, τις οποίες στο τέλος βέβαια, οι οποίες στο τέλος ερωτοτροπούν με το γιο του. Το 1965, μερικά χρόνια, 8 χρόνια μετά, είναι η εκδοχή, η πρώτη εμφάνιση του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε remake. Σήμερα είπαμε παίζουμε 4 ταινίες του Λογοθετίδη, με το Λογοθετίδη για να ακριβολογώ. Οι ταινίες έχουν τους δημιουργούς τους, ο Λογοθετίδης ήταν ο πρωταγωνιστής, και τις εκδοχές τους, τις νεότερες από τότε. Η πρώτη ήταν με τον Κώστα Χατζηχρήστο, ο Παράς και ο Φουκαράς, και τώρα στο Ιέμου το 1965 έχουμε διάφορους παραλληλισμούς. Παράλληλες έτσι πορείες είναι η Μαρίκα Κρεβατά που παίζει τον ίδιο ρόλο που έπαιζε και στην πρώτη ταινία 8 χρόνια πριν. Είναι ο Νικολαίδης που παίζει το ρόλο του αντεραστή, εν πάση περιπτώσει, του Κωνσταντάρα σε μια περίπτωση εκεί με την Μάρο Κοντού. Ενώ είπαμε στην πρώτη ταινία Δελισταύρου και Υιός έπαιζε τον γιο. Και είναι το πολύ ενδιαφέρον στην υπόθεση εδώ, είναι ότι σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ένας από τους εξαιρετικούς και δασκάλους του σινεμά και σκηνοθέτης βέβαια του ελληνικού κινηματογράφου. Η περίφημη σκηνή στο φινάλε, όπου ανακαλύπτει νέους ορίζοντες ο πρωταγωνιστής και μάλιστα μνημονεύει συχνά πυκνά το φίλο του, το Μικέ, που κατά καιρού στην πορεία της ταινίας του λέει που πας με μια νεότερη γυναίκα και όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει του κάνει διάφορες πλάκες. Εδώ τώρα σε 2 εκδοχές. Είναι τεράστιοι ηθοποιοί και οι 2. Και ο Κωνσταντάρας, γι' αυτό τους βάλαμε ο καθένας στον ρόλο του, αλλά και αυτοί που ακούσαμε πριν, και ο Αυλονίτης και οι άλλοι. Δεν είναι θέμα σύγκρισης να πούμε ποιος είναι καλύτερος εδώ, έτσι. Είναι τεράστιοι έτσι κι αλλιώς ο καθένας στο είδος του και με τον τρόπο του, που νομίζω δεν είναι σύγκριση αυτό που κάνουμε τώρα, αλλά παραλληλισμός για τις ανάγκες εδώ αυτής της, αυτού ας πούμε του αφιερώματος. Προσέξτε. Αλήθεια, κύριε Δελισταύρου μου, εσείς πώς θα το αποφασίσατε να ξαναπαντρευτείτε? Δεν μου είπατε όμως. Τι πράγμα, κυρία Έμελια μου? Πώς δεν αποφασίσατε να ξαναπαντρευτείτε? Μα τι να αποφασίσω, κυρία Έμελια μου? Σε αυτή τη δουλειά και να τα αποφασίσει ένας δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να τα αποφασίσουν 2, τουλάχιστον. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Βλέπετε λοιπόν ότι πάτε φυρί-φυρί για κομπλιμέντα. Κομπλιμέντα. Βέβαια. Ένας κύριος σαν και εσάς. Ποια γυναίκα, θέλω να πω, δεν θα ήταν ευτυχισμένη κοντά σε έναν τέτοιον άνθρωπο? Νέοι ορίζοντες, Μικέ! Φτάνει να το θελήσετε. Φτάνει, Φτάνει, βέβαια. Βουρ, Μικέ. Κυρία Μαλία μου, για κοίταξε με στα μάτια. Σε κοιτάω, κύριε Αντωνάκη μου. Αλλά καλά με στα μάτια. Καλά, κύριε Αντωνάκη μου. Εμείς οι 2, κυρία Μαλίτσα μου. Ναι, κύριε Αντωνάκη μου. Η πικραμένη, κυρία Μαλία μου. Ναι, κύριε Αντωνάκη μου. Η ολομόναχη, κυρία Μαλία μου. Ναι, κύριε Αντωνάκη μου. Πέσαμε στην κλάση μας. Πικραμένη και του λόγου, κυρία Μαλία. Πικραμένη, λέει. Και μοναχή. Καλαμιά στον κάμπο. Και έρημη. Έρημη και σκότη. Εμείς οι 2, κυρία Μαλία μου. Ναι, κύριε Αντωνάκη μου. Η έρημη και σκότεινη, κυρία Μαλία. Ναι, κύριε Αντωνάκη μου. Εμείς οι 2, λοιπόν, κυρία Μαλία μου. Ναι, κύριε Αντωνάκη. Τερματίζω, Μικέ. Τι πάθατε, κύριε Χατζηλουκά μου? Τι βγήκατε? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα, ευχαριστώ πολύ. Δεν μου είπατε, λοιπόν. Πώς δεν το αποφασίσατε? Μα τι να αποφασίσω, κυρία Μαλία μου, αυτό δεν το αποφασίζει ένας. Για να γίνει πρέπει να το αποφασίσουν 2. Και ένας κύριος σαν και εσάς. Δηλαδή θέλω να πω, και ποια γυναίκα δεν θα ήταν ευτυχισμένη κοντά σε έναν άντρα σαν και εσάς? Νέοι ορίζοντες, Μικέ. Φταίνει να το θελήσετε. Φτάνει, Φτάνει, βέβαια. Πέσαμε στην κλάση μας, Μικέ. Λοιπόν, κυρία Μαλία μου, δηλαδή, όραγε που το πήγαινα, που το γύρισα και που το κατασταλάζω. Θέλω να πω, δηλαδή, κυρία Μαλία μου, ούτε ένας άνδρας μπορεί να μείνει αιώνια μόνος του, ούτε μια γυναίκα, δεν είναι έτσι?
Αχ, εμένα το λέτε. Και εσείς πικραμένη, κυρία Αμαλία μου. Πικραμένη, λέει. Και μοναχή. Σαν καλαμιά στον κάμπο. Και έρημη. Έρημη και σκότεινη, κύριε Αντωνάκη μου. Βούρμη και. Ορίστε. Για κοίταξε με στα μάτια, κυρία Αμαλία μου. Σας κοιτάζω, κύριε Αντωνάκη μου. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Λοιπόν, κυρία Αμαλία μου, ναι. Εμείς οι δύο οι πικραμένοι. Ναι, κύριε Αντωνάκη μου. Εμείς οι δύο οι έρημοι και σκότεινοι. Ναι, κύριε Αντωνάκη μου. Εμείς τερματίζομαι και. Ορίστε. Θέλω να πω, εμείς οι δύο, κυρία Αμαλία μου. Ορίστε. Αυτή τη φορά το πετάξω με τις κλωτσίες όποιος και να είναι. Ποιος είναι η κυρία Μαλίτσα μας? Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Ζεις, ρε Τρίφωνα. Τα. Πού ήσουν τόσα χρόνια, Τρίφωνα? Στο παραπέτασμα. Ναι. Αλλά με τα νέα μέτρα πειράδια και γύρισα πίσω. Νοστάλγησα πατρίδα. Γελάτησα. Και τώρα την νοστάλγησες, ρε Τρίφωνα. Τα. Τα. Δεν θα μου ξαναφύγεις. Ναι. Ποιο είναι το κύριο? Ένας φίλος. Φίλος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ούτε 20 χρόνια δεν τολμάει να λείψει κανείς από το σπίτι του. Τρίφωνα. Αμαλίσκατα. Αμαλίσκατα. Είμαστε στο δεύτερο ουσιαστικά τώρα, η Έμου η Έμου, το 1965, remake της ταινίας Δελισταύρου και Υιός. Έλεγα πριν λοιπόν για το ρόλο του Νίκου Σταυρίδη, ο οποίος γύριζε λέει σε διπλανό στούντιο και τον πήρα για να παίξει αυτή τη σκηνή στο φινάλε που εμφανίζεται με το Μούσιο ως Τρίφωνας. Ποιος είναι ο Τρίφωνας τώρα, θα μας πει σε αυτό το ωραίο, δεν είναι σόλο ακριβώς, είναι μαζί με τη Μαρίκα Κρεβατά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που περιγράφουν ποιος ακριβώς είναι ο Τρίφων. Αλλά είπαμε έγινε και ένα λάθος εδώ, το οποίο τώρα θα το καταλάβετε, ακούγοντας και την προηγούμενη σκηνή. Λέει ο Σταυρίδης, ούτε 20 χρόνια δεν μπορεί να λείψεις και η γυναίκα σου, ξέρω εγώ κτλ. Εδώ όμως, στη σκηνή αυτή που θα ακούσετε, η Μαρίκα Κρεβατά μιλάει για 10 χρόνια απουσίας. Είναι από αυτά τα λάθη των ταινιών που καμιά φορά τα βλέπουμε, χαμογελάμε. Όπως χαμογελώ για αυτά τα διάφορα μηνύματα, ιδιαιτέρως τα χιουμοριστικά έτσι που στέλνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, για τα μηνύματα. Είπαμε, θα κάνουμε και άλλα τέτοια αφιερώματα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε συνέχεια. Από καιρούς καιρών έτσι τα επαναφέρουμε. Λοιπόν, ο θρύλος, το έπος του Τρίφωνα. Προσέξτε. Ωραία ιδέα όμως και να σας φέρω εδώ πάνω, Να ξέρατε τι μου θυμίζει εμένα αυτή η τοποθεσία. Τι σας θυμίζει, τίποτα παλιές νεανικές ερωτικές ατασφαλίες. Βόμβες, σαμποτάζ, ανατινάξεις. Παναγία μου, από πού και πού. Εδώ έδωσε την τελευταία μάχη ο Τρίφωνας. Τρίφωνας. Ναι. Ποιος είναι πάλι αυτός? Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας, ο άντρας μου, ο Τρίφωνας Μαυρογιάννης. Ο ήρωας της Αντιστάσεως. Ήρωας. Ήρωας. Τι έκανε δηλαδή ο Τρίφων? Και τι δεν έκανε. Και τι δεν έκανε. Πολεμοφόδιες αντάρτες, αφύρματοι στο σπίτι, Εγγλέζοι στο υπόγειο, Καναδοί στο κρυσταλλιό, Αυστραλοί στην ταράτσα, γέφυρες ανακοίνωσες. Ο Τρίφων. Ο Τρίφων. Μπράβο, Τρίφων. Σιδεροδρόμους εκτροχίαζε, πλοία βούλιαζε, αεροπλάνα έριχνε. Ως που μια μέρα. Τι έγινε μια μέρα, κυρία Μαγία μου? Ο πόλεμος τελείωσε, αλλά πού να ησυχάσει ο Τρίφωνας? Θηρίο, Τρίφωνας. Θηρίο. Ο πόλεμος συνεχίζεται, Αμαλία. Είπε ο Τρίφωνας. Και τον χάσαμε. Τώρα εδώ που τα λέμε, κυρία Αμαλία, μου φαίνεται πως θα ήθελε λίγο και ο κολαράκος. Δηλαδή τον χάσαμε, μια κουβέντα είναι. Ζει, πέθανε, ένας Θεός το ξέρει. Μπλέχτηκε στο παραπέτασμα και ούτε ποτέ μάθαμε τι απόγεινε. Που ξέρετε, μπορεί αυτή τη στιγμή να παίζει τάβλη μαζί με τον Γκρούτσεφ. Συνταξιούχοι είναι και οι δύο. Όλοι, έστω και μέσω του Ερυθρού Σταυρού, πήρανε μια ειδοποίηση για τους ανθρώπους τους. Αν ζουν, αν πέθαναν, αν πνίγηκαν, εγώ τίποτα. Τίποτα και καταλαβαίνετε να μην έχω τίποτα στα χέρια μου. Μια απόδειξη, μια βεβαίωση θανάτου. Για να δω κι εγώ τι μπορώ να γίνω. Για να ξέρω δηλαδή τι είμαι. Παντρεμένη είμαι, χείρα είμαι, τι είμαι. Βάφιασα πια. Βάφιασα 10 ολόκληρα χρόνια μόνη και έλλη στον κόσμο. Τι να γίνει, κυρία Μαρία. Αυτά έχει η ζωή. Αυτά έχει η ζωή. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο. Ακούσατε το έπος του Τρίφωνα που έκανε όλα αυτά, όλη αυτή τη δράση είχε. Εδώ τώρα πάμε το 1952, είπαμε ήταν η πρώτη από τις ταινίες που έγινε remake, έτσι, γι' αυτό μιλάμε. Γιατί προηγείται το Γερμανί, δεν είναι η πρώτη εμφάνιση του λογοθετήδη. Αυτή όμως είναι η πρώτη κατά σειρά για την οποία έγινε επανάληψη, έγινε νεότερη ταινία. Έγινε το 1967, 15 χρόνια αργότερα, είχε τον τίτλο
ο Σπαγκοραμένος, το Ένα βότσαλο στη λίμνη, εννοώ, με πρωταγωνιστή βέβαια και αυτή τη φορά τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, που και εδώ δείχνει μια τεράστια, ενώ η ταινία εντάξει δεν είναι τώρα και να τη συζητάμε περισσότερο, για τον Σπαγκοραμένο μιλάω, ο Κωνσταντάρας και αυτή τη φορά ξεχωρίζει, και αυτό είναι το ίδιο των μεγάλων νομίζω καλλιτεχνών, ακόμα και σε μέτρια πράγματα η παρουσία τους να είναι καταλυτική, να είναι τόσο λαμπρή όσοι αυτοί του Λάμπρου σε όλες τις ταινίες, ακόμα και στις μέτριές του, εξαιρετικός. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε, πάλι έχω κάνει μια σειραφή σκηνών για να μπορέσετε να πάρετε γεύση ακόμα ενδεχομένως και εσείς που δεν το έχετε δει. Τι γίνεται αν αγοράζει κανείς κρέας στην οικογένεια και του Λογοθετίδη και του remake που είπαμε και του Κωνσταντάρα. Η Μέρη Λαλοπούλου είναι η σύζυγος του Λογοθετίδη στο Ένα βότσαλο στη λίμνη του 52 και η Κατερίνα Γιουλάκη στην ταινία Σπαγκοραμένος του 1967. Πήρα λίγο μασχαράκι για αύριο. Λίγο το λες αυτό εσύ. Πόσο είναι η Σοφία τώρα? Μια μισή οκά, κύριε. Πω, 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 μια μισή οκά κρέας. Τι το κάνουμε τόσο κρέας, μέτα μου? Θα το φάμε, Μανώλη. Όλο. Μεσημέρι βράδυ. Τι μεσημέρι, τι είμαστε εμείς? Έλα, Παναγία μου. Άντε, να πέσουμε και οι τρεις με τη μούρια πάνω στο μασχάρι. Να φάμε τη μισή οκά. Να φάμε τα 300 δολάρια. Τη μία οκά. Τα ρέστα, τι θα κάνουμε? Θα πετάξουμε δηλαδή, θα κάνουμε μανάρια του τύρου τη γειτονιά. Έλα, Παναγία μου. Να χρειαζόταν μάλιστα. Και μία και δύο και τρεις οκάδες και πέντε και δέκα και πενήντα και εκατό οκάδες μοσχάρι. Ένα μοσχάρι. Τι να στο φέρω εδώ μέσα, να στο φέρω. Αν όχι όμως έτσι στον πρώτο, όχι να ανοίγουμε το μπαλκόνι και να πετάμε τα 20.000 στον δρόμο, αμαρτία. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Παρά είσαι μάλιστα. Ετοιμάστηκες, Λάμπρο μου? Ετοιμάστηκα. Δόξα σοι ο Θεός, έπεσε ο τιμάρχος μου. Αυτή είναι τα πράγματα επιτέλους. Εσύ θα πάρεις πρωινό, Βέτα μου? Εγώ τελείωσα, Λάμπρο μου. Τελείωσες? Καλά, και αυτό που περισσεύει, ποιος θα το πει? Ρε Βέτα, γιατί κάνεις πατάλες, παιδάκι μου? Είμαστε τρεις, εσύ, εγώ και Σταύρο. Πάρ' το φλιτζάνι, βάλ' το κατά από τη βρύση, γέμισε το τρεις φορές και κάνε τρία καφεδάκια. Γιατί θέλεις τον καλά να πίνουμε το μισό και να το μισό το χύνουμε? Έλα τώρα για λίγο νερό, κατρέχει τα γύφτα. Μα δεν είναι μόνο το νερό, παιδάκι μου. Είναι και ο καφές, είναι και η ζάχαρη, είναι και το ρεύμα. Καλή, ποιο ρεύμα? Τώρα μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, ποιο ρεύμα. Άλλο ρεύμα χρειάζεται για τρεις καφέδες και άλλο για μισό καζάνι. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε για ένα πενταράκι. Δεν πρόκειται ούτε για το πενταράκι ούτε για το κοτσάρκο. Αρκεί να το ξοδεύουμε για κάποιο σκοπό. Και όχι έτσι στο βρόντο. Η σπατάλη είναι κακόβετα. Διότι θα μας δει και ο Θεός. Δεν πίνω τίποτα. Δεν πίνω τίποτα. Κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι. Έλα εδώ, μωρή. Τα Πειραιά στο λιμάνι. Τα διέλω. Πόσο βγήκε? Ένα κιλό παρακάτι. Τι παρακάτι? Πόσο παρακάτι δηλαδή? Ξέρω εγώ, παρακάτι μου είπε. Καλά εσύ, μωρή, όταν ζυγίζουν, που τάξεις τα στραβάδια σου, ε! Για να δω. Ούτε μισό κιλό δεν είναι αυτό. Ρε, χαρτί και κακό. Αυτός δεν είναι χασάπης, παιδί μου. Αυτός είναι χαρτέμπορος. Τι είναι αυτό εδώ? Κατημάς. Τι κατημάς? Έτσι είναι, μαζί με το κρέας βάζουν και κόκαλο. Μα δεν είναι κρέας. Εδώ είναι χαρτί και κόκαλα. Αμάν, αμάν, κι άλλη κοκάλα. Δηλαδή μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι. Και έχουμε το σήμα των πειρατών. Α, όχι και έτσι. Όχι έτσι. Ξανατύλιχτο. Μα τι θέλεις τώρα, Χριστιανέ μου? Κοίτησε, θα το πάω πίσω. Αν τι φύγαν τα κρόιδε, δηλαδή, γιατί τους πουλάνε στρατσόχαρτο και κοκάλες για μπιφτέκι. Αν δεν μπορείς να... Λάμπρο, Λάμπρο! Οχ, 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 οχ. Τι είναι? Όχι, Βέτα μου, όχι και έτσι. Βρήκαμε πολύ κοτολάδι και το αλλάξαμε την Παναγία, δηλαδή. Ελάδι είναι, λαδερό φαΐ έχουμε, να μην βάλουμε λάδι. Να βάλουμε, Βέτα μου. Να βάλουμε, πουλάκι μου, αλλά όχι έτσι, όχι έτσι. Ω, πω, πω, τι είναι τότε. Ω, πω, πω, τι θα το κάνουμε τώρα το σολάδι. Άκουσε εδώ, παιδάκι μου. Μάλιστα. Άκουσε εδώ, Σοφία, ο σολάδι περισσέψει. Γιατί θα περισσέψει. Να το βάλεις σε ένα μπουκαλάκι. Άκουσες. Μάλιστα. Να το έχουμε, να το βάλουμε στις πόρτες, να μην τρίζουνε. Μάλιστα. Συμφωνεί. Εντάξει, κατάλαβες. Άσε το καλό τώρα. Άσε το καλό τώρα. Ο Κωνσταντάρης, βέβαια, που είχε συνεργαστεί επανειλημμένος με τον Λογοθετίδη και γνώριζε και το ρυθμό, είχε και ο ίδιος το ρυθμό εξάλλου, γιατί είπαμε, θέλει τεράστιο ταλέντο για να μπορείς από τα μέτρια συνολικά πράγματα να ξεχωρίζεις και να ξεχωρίζεις με τέτοιο τρόπο όσο ξεχώριζε ο Κωνσταντάρας. Όχι πως όλες τις ταινίες που έπαιξε ο Λογοθετίδης ήταν αριστουργήματα, έτσι δεν εννοώ αυτό, μην παρεξηγηθώ. Και μιλώντας για το ρυθμό, θα μείνω λίγο σε αυτή την ταινία για να ακούσουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε αυτό το σόλο, πραγματικά με τον Μανάβη. Εκεί, στο σόλο του Τσιγκούνι, θα μπορούσαμε να βάλουμε υπότιτλο. Αλλά είναι εξαιρετικός. Ναι,
Γεια σου, Σταύρο. Καλώς σαν κυρλάμε. Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε. Γλύκισμα. Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινε στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα. Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη τάξη. Μπράβο, Παντελή. Πόσο είναι το κιλό? 8. Τι 8? 8 δραχμές το κιλό. Δεν μου λες για τρελούς ψάχνεις, ρε Σταύρο. Εμένα με λένε Λάμπρος Κουντρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Γιατί, κυρλά? Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πώς είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν μην έτσι δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Όχι, παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έρχονται και φθηνότερα. Πάρε καρπούζι. Γιατί να πάρω καρπούζι, δηλαδή? Έχει φθηνότερα. Και τα κάρβουνα έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα, δηλαδή? Άσε με, ρε, άσε με να χαρίζω. Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα. Κόβεις μισό πεπόνι. Και το άλλο μισό τι να το κάνω? Θα βρεθεί κανένας άλλος μουστερής να το πάρει. Και αν δεν βγει καλό? Αν δεν βγει καλό, να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ, ρε Σταύρο. Μα για στάσου και εγώ. Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια? Τότε δεν έχεις μανάβικο, ρε Σταύρο, έχεις λαχιοφόρο αγορά. Να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάρουμε δύο λαϊκά λαχεία. Μα τέλος πάντων τι θέλεις? Τίποτα, ρε Σταύρο, να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα σου, φάτα μόνος σου. Άκου να σου. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα? Και η κεφάλα σου δεν κλειστεί, ξέρεις τι έχει μέσα? Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με τα τσακλαμάρα. Και πάμε στο τελευταίο που θα παίξουμε σήμερα. Το remake είχε τον τίτλο «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο», είναι του 1968. Ο Κωνσταντάρας μέσα σε διάρκεια τριών τεσσάρων χρόνων, 65 με 68, έκανε και τα τρία remake, και το «Ιέ μου, Ιέ μου», και το «Σπαγκοραμένο», και το «Ρωμιό που έχει φιλότιμο», για αντίστοιχα τις τρεις ταινίες του λογοθετήδη που συναντάμε στην σημερινή εκπομπή. Όλο λέω «του», ενώ ξέρετε, καταλαβαινόμαστε πάντως, είπαμε, κυρίως το σενάριο είναι Σακελάριου και Γιαννακόπουλου, στα πιο πολλά σκηνοθετεί ο ίδιος Σακελάριος, άρα λοιπόν δεν είναι η ταινία «του», είναι η ταινία «με τον», για να είμαστε έτσι ακριβείς και κατανοητοί απολύτως. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ταινία που στην εποχή της, η πρωτότυπη, το Δεσποινής ετών 39 δηλαδή, του 1954, δεν είχε την επιτυχία που περίμεναν ενδεχομένως οι δημιουργοί να κάνει. Και αυτό γιατί το φιλμ γυρίστηκε στην Αίγυπτο, στα στούντιο Ναχάς του Καΐρου. Είχε εκεί το θίασο του λογοθετήδη όλο μαζί, δηλαδή Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, Ηλία Λιβικούς, Μάρος Στεφανίδου, Θάνος Τζενεράλης και οι άλλοι. Και η ταινία, το remake αυτό με τον Κωνσταντάρα, έγινε πιο επιτυχημένη. Το «Ρωμιός έχει φιλότιμο». Η ιστορία είναι βέβαια από το θεατρικό «Δεσποινής ετών 39» του διδήμου Αλέκου Σακελάριου Χρήστου Γιαννακόπουλου. Και εδώ είναι το κλασικό θέμα του αδερφού που δεν μπορεί να παντρέψει την αδερφή, αλλά δεν μπορεί να παντρευτεί και ο ίδιος αν δεν την αποκαταστήσει. Μια ηθογραφία εποχής συγκεκριμένης, για να βάζει μια λοιπόν, αποφασίζει να βάλει μια αγγελία γάμου και για να κρύψει την πραγματική ηλικία την παρουσιάζει σαν μια δεσποινίδα ετών 39. Εδώ λοιπόν τώρα έκανα μια συγγραφή των δύο ταινιών ακριβώς τη στιγμή της αγγελίας. Απ' τη μια είναι ο Θάνος Τζενεράλης που του υπαγορεύει και αυτός, συνεργάζονται δηλαδή με το λογοθετήδη για την πρώτη ταινία του 54 και εν συνεχεία μαζί, μάλλον παράλληλο μοντάζ θα το λέγαμε στον κινηματογράφο, εδώ τώρα το έχουμε κάνει ραδιοφωνικό, ο Σταύρος Ξενίδης με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, Δεσποινής ετών 39. Λοιπόν, Δεσποινής, πώς θα το να βάλουμε? Ετών, ναι. Γιατί? Είναι ανάγκη να βάλουμε τον. Τι θέλετε, απαραίτητο. Δεν είμαι ένα παραδείγματος. Τώρα, δεν μπορούσα να πω. Συνδυασμός χωράει. Συνδυασμός, τι συνδυασμός? Να πούμε τώρα, Δεσποινής 300 ετών και 750 μηνών. Ωραία, άστις τα χλαμάρες τώρα. Λέγε, πόσο να βάλουμε? Εσύ τι λες, πόσο έτσι σηκώνει? Να βάλουμε 40. 40, χτυπάει άσχημα. 40. Να βάλουμε 39. 39. Λίγο δεν είναι, βρε παιδί. Λίγο είναι. Να βάλουμε 39 και μισό. Αυτό πάλι είναι σαν πυρετός. Μπράσε. Να βάλουμε ετών 39. Βάλε εκεί. Δεσποινής. Ο Θεός βοηθός. 39. Ας να βάλω 39. Ας να βάλω 39. Και άμα το ανακαλύψουμε θα πούμε λάθος. Αρίστη η κοκκυρά. Με Δεσποινής 39 ετών. Αρίστη η κοκκυρά. Όλα τη ψυχή να παραδώσουμε. Αρίστης οικογένειας. Αρίστης οικογενείας με αυστηράς οικογενειακάς παραδόσεις
Αδοσίες. Χριστιανικοτάτων αρχών. Χριστιανικοτάτων αρχών. Μάλιστα. Πλήρης ψυχικών χαρισμάτων. Άκουσε, γράψε κάτι για το μετρητό, γιατί δεν θα διαβάσουμε παρακάτω. Σωστά. Έχουσα ως πρίκα τριώροφων οικίαν γωνιέαν πλην δε ταύτης. Πλην δε ταύτης και διακοσίας χρυσάς λίρας. 2.000 λίρας μετρητά. Σημασία. Σημασία. Σύζυγον, ναι, αναλόγου θέσεως και ηλικίας. Μάλιστα. Προτιμώνται. Προτιμώνται. Οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι. Δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι. Ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τραπεζιτικοί. Τραπεζιτικοί. Έμποροι. Έμποροι. Βιοτέχνε. Βιοτέχνε. Και γενικός οι επαγγελματίες. Και γενικός οι επαγγελματίε. Και γενικώς πάντες οι εργαζόμενοι. Και εμείς. Να τους έχουμε όλους. Πάντες οι εργαζόμενοι και εμείς να τους έχουμε όλους, λέει ο Κωνσταντάρας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Με αυτό νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα. 4 remake παίξαμε σήμερα για τον Βασίλη Λογοθετήδη. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Αλέκος Ακελάριος, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, αλλά και ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ο Θάνος Δενεράλης και ο Σταύρος Ξενίδης που βρέθηκαν να συγγράφουν την Αγγελία για μια Δεσποινίδα ετών 39, ο Μίμης Φωτόπουλος τον Κόμβο, ο Βασίλης Σταυρονίτης που δεν δίνει δάνεια και ο Νίκος Σταυρίδης που βρέθηκε όλος τυχαίως εκεί. Η Μαρίκα Κρεβατά που επανέλαβε τον ίδιο ρόλο σχεδόν μια δεκαετία αργότερα με τις σκηνές και τις ατάκες. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στείλατε. Είπαμε, εντάξει, θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σε λίγο. Ναι, αυτό το πρώτο που παίξαμε με τον Σταυρίδη επισήμανα ακριβώς αυτό που λέμε, έτσι. Ότι δεν είναι remake, αλλά είναι μια σοβαρή επιρροή και από τον Ζηλιαρόγατο του Τζαβέλα, αλλά και από το Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Εξήγησα όμως πώς, εντάξει δεν θα τα επαναλάβω τώρα για να χάσουμε χρόνο και να το κουράσουμε που λένε, με ποιο τρόπο είναι αυτή η ευρύτερη επιρροή. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε, είπαμε για ηθογραφίες εποχής, πολλά θέματα ήταν κοινά, ο τρόπος γραφής των δημιουργών, σεναριογράφων και συγγραφέων ήταν παράλληλος. Για παράδειγμα υπάρχει το Μακρικοστέ και Κοντογιώργηδες λίγο αργότερα και ο πρωταγωνιστής λέγεται Μακρικώστας εδώ στο φιλμ, ο Λογοθετήδης. Και το Μακρικοστέ και Κοντογιώργηδες μετά το ξέρετε ποιο, με τον Ηλιόπουλο και τον Χατζηχρήστο. Δηλαδή έχουν γίνει αυτά πολλές φορές, διάφορα ονόματα που επαναλαμβάνονται σαν καλαμπούρι περισσότερο μεταξύ των συγγραφέων και πρωταγωνιστών και πάει λέγοντας. Σε άλλη ενότητα εδώ στο κανάλι μας θα δείτε πολλά από αυτά που έχουμε επισημάνει είτε ως κινηματογραφικά λάθη ταινιών είτε ως συσχετισμούς και γενικά όλα τα σχετικά αυτά με τον ελληνικό κινηματογράφο. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό που είδατε και ακούσατε μην ξεχάσετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας και όπως λέω συχνά δείτε και τα άλλα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας.